που μας δείχνει, μας βοηθάτε ώστε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Ο σύλλογός μας, χάρη στη συνεχή στήριξη που μας δείχνετε, αυτή τη στιγμή έχει αγοράσει και έχει στην κατοχή του 106 τραπέζια, 50 καρέκλες και έχει φτιάξει ένα χώρο με δουλάπες στις οποίες φυλάσσονται όλες οι χωρισιές μας. Σας ενημερώνω και σας τα λέω για να γνωρίζετε ό,τι μας προσφέρετε εσείς, τι κάνουμε με αυτή τη στήριξη που μας δείχνετε. Φυσικά και τα τραπέζια και οι καρέκλες είναι διαθέσιμες για όποιον τα χρειαστεί. Επόμενος μας στόχος είναι να αγοράσουμε περισσότερες καρέκλες, γι' αυτό και θα ακολουθήσει η λαχιοφόρο αγορά. Στην οποία θα πληρώσουμε μια δωροπιταγή ηλεκτρικών συσκευών συνολικής αξίας 200 ευρώ. Χορηγή αυτού του δώρου είναι η αφή Μπούτου με τις ζωοτροφές και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Φεϊζίτης από τα Κουφάλια. Αυτά για το σύλλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε για ακόμα μια φορά εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε τη σημερινή μας ποδηλατοδρομία που είχαμε το πρωί. Όλα τα παιδιά μας αγωνίστηκανε. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο, ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά. Θα ακολουθήσει η βράδευση των τριών νικητών και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν θα δοθεί από ένα μετάλλιο. Τα μετάλλια και τα κύπελα είναι χορηγή από το Άρωμα Ζωής στο Βαθύλακο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης τα μπλουζάκια που φορούσαν και τα παιδιά αλλά και εμείς σήμερα και όλοι οι εθελοντές μας είναι χορηγία του καφέ Bistro Elite και του νερατζάκης βιομηχανία πλαστικών ειδών. Επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο, τον γιατρό, τον κύριο Νίκο Πρωτόπαπα που ήταν σήμερα κοντά μας για να προσφέρει τις πρώτες ανάγκες. Ευτυχώς δεν χρειαστήκαμε, όλα πήγαν πολύ καλά. Τέλος, θα γίνει κλήρωση για όσα παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα γίνει κλήρωση ενός ποδηλάτου. Είναι χορηγία του κυρίου Γιώργου Τσακούμη. Και αυτόν τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο δώρο που έχει κάνει. Λοιπόν, θα παρακαλούσα όλα τα παιδιά να μαζευτούν εδώ μπροστά για να ξεκινήσουμε την βράβευση. Να κάνετε φωτογράφηση, ναι. Το λόγο θα έχει ο κύριος Γιώργος Γιορτζόγλου, ο οποίος είναι ο διοργανωτής και εμπνευστής της ποδηλατοδρομίας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην ποδηλατοδρομία. Αυτό είχε να γίνει πολλά χρόνια, δεκαετία του 90 που ήμουν και εγώ παιδί, όπως θυμάμαι. Ευχαριστούμε βέβαια όλους τους χορηγούς γιατί θα ήταν δύσκολο χωρίς αυτούς να το οργανώσουμε όλο αυτό. Και τον γιατρό μας βέβαια που ήταν παρόν, την προχέρα. Λοιπόν, όπως είπαμε αυτό έγινε δεκαετία του 90. Τότε το είχε κάνει ο Γιώργος Μπουγαίδης ως πρόεδρος. Και η επιθυμία του Συλλόγου είναι, αφού δεν είναι κοντά μας σήμερα, να ξεκινήσουν οι πρώτες βραβεύσεις από τους τότε αντιπροέδρους με τη σειρά. Μετέπειτα θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του Συλλογορείου της Ναθανίδης ο Ιάκωβος. Να έρθει ο κύριος Γαϊτανίδης Χρήστος ως αντιπρόεδρος τότε και ο πρόεδρος του Μήκους. Θα κάνουμε τις πρώτες βραβεύσεις. Έλα, πρόεδρε. Θα βραβευτούν πρώτα από την πρώτη ομάδα, η δεύτερη και η τρίτη πρώτη νικητές και μετέπειτα θα ακολουθήσουν τα μετάλλια. Λοιπόν, να πούμε και τους πρώτους νικητές της πρώτης ομάδας. Ποιοι είστε, ξέρετε ποιοι είστε.
πρώτη. Λοιπόν, από την πρώτη ομάδα ο πρώτος νικητής είναι ο Γιολτζόγλου Σάββας. Από τη δεύτερη ομάδα ο πρώτος νικητής. Θα περάσει πρώτα η πρώτη ομάδα και μετά. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, συγχωριανοί και όλοι οι φίλοι που παραβρίσκονται σήμερα εδώ. Αυτή η ιδέα για τις πολιτοδρομίες ήταν ιδέα δεκαετία του 90, 93-94 πιο συγκεκριμένα από τον αείμνηστο πρόεδρο της κοινότητας Γιώργιο Μπουγαίδη. Και ευτυχώς θέλω να πω ότι το σημερινό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξενοχωρίου, το άξιο αυτό Συμβούλιο, με την άξια πρόεδρο αρχίζει και ξεκινάει κάτι σωστό για το Ξενοχώρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Ακολουθεί η βράβευση των ποδηλατοδρόμων. Ευχαριστώ. Ομάδα να ανέβει λίγο πάνω. Σιγά σιγά.
νικητής από την πρώτη ομάδα, από τη δεύτερη ομάδα, συγγνώμη, είναι ο Μανώλης ο Σημεωνίδης. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια στο σύλλογο μας, θύμισε παλιές εποχές που το είχαμε πει. Εγώ με τον Γιώργο Κότρης, άστα να πάνε. Την επόμενη φορά θα τρέξουμε και εμείς οι πιο μεγάλοι. Ο Τελατοδρομίας. Μάγκη, ετοιμάσου. Συγχαρητήρια στο σύλλογο, στηρίζουμε πάντα το σύλλογο. Ο κόσμος μας είναι μια χαρά, θα γλεντήσουμε σήμερα. Όλα να πάνε καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ τους χορηγούς που πάντα στηρίζουν τις δραστηριότητες του συλλόγου. Μπράβο στις παιδιά, συγχαρητήρια. Πάρετε ένα χαρτάκι από εδώ, ένα παιδάκι, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Παναγιώτης ο Κισταυρίδης. Συγχαρητήρια. Καλή διασκέδαση σας εύχομαι. Ρε μαλάκα, αυτή είναι εμπόρη, μια ζωή εμπόρη. Τι κάνουμε, τα σπίτια τα πόδια, τα σπίτια τα πόδια, τα σπίτια. Μούσα και μούσα είναι ούτε μόνο μονόβολα είναι μαλάκι. Ούτε στο κουμπάζι είναι και την άλλη μούσα είναι. Δεν είναι τα βάζει μόνο και το μέζο με την τρέμια. Όλο λευκές είναι. Σάχι και τρέχει με τα πόδια. Τι τα βάζει μαλάκι. Τα μόνο μαλάκι είναι σε φύλλα και έτσι μαλάκι. Δεν είναι με γεφτά. Είσαι ένα όνομα παλιά. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροχωρίου που επέλεξε εμάς σήμερα για τη διασκέδασή σας. Να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και υγεία στα σπιτάκια μας να έρθουμε. Θέλω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά από πίσω, όχι για μένα, δυνατό όλοι μαζί, και για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Καλή σας διασκέδαση. Και το θανάτο μη χαίνουν οι
ξεκίνησα. The Methods, πώς θα φθάνω. Έλα και το φλατί κοντά μας, θα είναι. Και το κέφι μένει αμύωτο για μια κοινότητα η οποία το διασκεδάζει. Δεν έχει πάθος, ουσιαστικά όλα τα αφεντικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκαταλέξουν μια μεγάλη βραδιά. Και κοντά μας η ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Συλλογορείου, η κυρία Δέσποινα Δημοπούλου. Κυρία Δέσποινα, συγχαρητήρια. Είναι μια μεγάλη βραδιά για την κοινότητα η οποία ουσιαστικά ξέρει να διασκεδάζει, όπως λέω και εγώ προσωπικά, σε ένα γεμάτο χώρο ο οποίος ουσιαστικά δείχνει ότι είστε ένα δεμένο σύνολο. Λόγος εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Έχουν έρθει άτομα από την Ομογένεια, έχουν έρθει άτομα από το εξωτερικό να σας δούνε. Αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν έρθει κάποιοι, περιμένουμε κι άλλους. Είναι ένα χωριό που οι μισοί έχουν φύγει στη Γερμανία, Σουηδία κτλ. Και προσπαθούμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πάρτι, αυτό το πανηγύρι βασικά θα διατηρηθεί και τις επόμενες χρονιές. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την επόμενη σεζόν. Θα είστε έτοιμοι και του χρόνου να το ξανακάνετε. Ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιο καιρό. Με τις συνθήκες που επικρατούν και τους σπόρους που θα έχουμε. Αρκεί βέβαια να μας χτυπήσει πάλι ο κορονοϊός. Ναι, γιατί δύο χρόνια λόγω κορονοϊού δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και το πιο βασικό, βασικά, ξεκινώντας βέβαια την κουβέντα, κλείνοντας την κουβέντα ουσιαστικά, για το οποίο παρέλειψα εγώ να παραθέσω από την αρχή, πόσα χρόνια δραστηριοποιεί το Πολιτιστικό σας Σύλλογος? Δραστηριοποιείται από το 1995 με πάρα πολύ μεγάλες δράσεις, όπως τα Καραμαλίδικα, που έγιναν για πολλά χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού και των συνθήκων σταμάτησαν. Και είμαστε ένα νέο συμβούλιο με 6 γυναίκες, όλες νύφες εδώ στο χωριό, που προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παράδοση. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα, κυρία Δέσποινα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο πρόεδρος, αν μπορέσουμε να το γονάξουμε και όλα θα μας πει δύο λόγια. Και τον περιμένουμε εδώ. Να είστε καλά, γεια σας. Το κέφι διατηρείται αμύωτο για ένα σύλλογο και ένα πολιτιστικό σύλλογο ο οποίος ξέρει να το διασκεδάζει, ξέρει να δίνει τα φόρτε του, να διασκεδάζει όλη τη νύχτα. Και κοντά μου είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Συλλασσαλίδης. Γιάκωβος Συλλασσαλίδης. Κύριε Γιάκωβε, φαντάζομαι ότι είστε ήδη ευχαριστημένος από το θέαμα το οποίο βλέπετε εδώ. Πολλοίς κόσμος βασικά ο οποίος προηγήθηκε που ήρθε στο σύλλογο. Θέλω να μας πείτε πόσα χρόνια δραστηριοποιείται ο σύλλογος εν γέννη από την αρχή. Αρκετό κόσμο έχουμε σήμερα. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1995 από κατοίκους του Ξηροχωρίου που κατάγονται από το μυστή Καπαδοκίας ένα 60%. Έχει σαρακατσάνους στο χωριό και κάποιες οικογένειες ποντίων. Ιδρύθηκε το 1995. Ο σύλλογος έχει διάφορες δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό κάποιες παραστάσεις. Αυτή την εκδήλωση την κάνουμε προς τιμή της Αγίας Παρασκευής. Ένα κλεισάκι, ένα ξοκλήσι έξω από το χωριό. Μια καλοκαιρινή εκδήλωση, πολύ ωραία, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Η δροσιά στο Ξηροχώρι την είδατε κι εσείς. Βέβαια, έχει κάνει αισθητήριο βασικά την παρουσία της και εμείς ακόμα μπορούμε να πούμε ότι κρυώσαμε και λιγάκι. Γιατί όχι. Βέβαια. Άμα δεν ξέρεις τι γίνεται στο Ξηροχώρι, πρέπει να τα κρυώσεις. Πεντανόστιμα σουβλάκια έχω να πω. Μείναμε ευχαριστημένοι για το φίλευμα το οποίο μας κάνατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου με υγεία να είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Κοντά μας βέβαια και ο Γιώργος ο Γιορτζόγλου, ο οποίος είναι και αυτός ένα μέλος. Κύριε Γιώργο, λόγω σε εσάς τα είπε όλα ο πρόεδρος, ότι περισσεύει, μπορείτε να μας πείτε και εσείς να μας παραδέσετε και συγγνώμη σας. Δύο χρόνια με τον κορονοϊό μας πήγε λίγο πίσω όλη αυτή η κατάσταση. Σήμερα βέβαια βλέπετε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Είχαμε και αρκετούς χορηγούς, μας βοήθησαν αρκετοί, χωριανοί περισσότεροι. Κάναμε και ποδηλατοδρομίες που είχαμε να το κάνουμε από τη δεκαετία του 90. Και εμείς σαν παιδιά που ήμασταν τότε, δεν ξαναγίνανε από τότε. Και μετά και το κάναμε σήμερα, το καταφέραμε, με την παρουσία της τροχέας, με τον γιατρό. Χάρηκαν τα παιδιά και βλέπετε και σήμερα τα αποτελέσματα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ένας οργανωμένος σύλλογος ο οποίος ουσιαστικά δείχνει ότι ξέρει να το διασκεδάσει. Πολλοί εθελοντές ακριβώς. Με πολλούς εθελοντές και με τη βοήθεια χωριανών. Τα οικονομικά πώς είναι, βγαίνουν, βοηθάνε το σύλλογο κόσμος.
Τα οικονομικά είναι δύσκολα για όλον τον κόσμο, αλλά όλοι βοηθήσανε. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία εδώ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ.